πάμε. Θέλετε να σας πάω σε κάτι το οποίο συνέβη το Σαββατοκύριακο και μάλιστα επειδή πέρασα πολύ χρόνο στο σπίτι, παρακολούθησα. Εξαρτάται. Αν είναι κόντρα, εγώ θέλω σίγουρα. Αν δεν είναι κόντρα, όχι. Πάμε κάπου αλλού. Βλέποντας το, αντιλαμβάνεις ότι κάτι συμβαίνει, αλλά τι είναι αυτό που συμβαίνει με τον Νίκο Μουτσινά και τη Μαρία Ηλιάκη. Κάτι σιγοκαίει. Κόντρα με τον Γάντι. Κόντρα με τον Γάντι, οι οποίοι ήταν και συνεργάτες και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Και μάλιστα κάποια στιγμή, από ό,τι δηλώνει και η Μαρία Ηλιάκη, ο Νίκος Μουτσινάς ήταν να της βαφτίσει και το παιδί. Και όχι μόνο δεν της το βάφτισε, αλλά δεν την έχει επισκεφτεί στο σπίτι με τα ακριβά δώρα. Ούτε μήνυμα δεν έστειλε το γαϊδού, είπε η Μαρία. Δώρα της έπαιρνε. Είπε η Μαρία. Είπε τέτοιο πράγμα. Ναι, ναι. Είπε. Βγήκε και είπε κάτι ο Νίκος Μουτσινάς για τη Μαρία και είπε συγκεκριμένο ότι η Μαρία πάει αδιάβαση στην εκπομπή και λέει λάθος τα ονόματα. Κάτσε διάβασε, μην θυλάζεις το μωρό. δείτε το εκτός του σχολιάσου. Δεν την ξέρεις τη Ζώζεφ, την έχεις χάσει τη Ζώζεφ. Ναι, είναι πολύ μικρή. Πάρα πολύ μεγάλη στάρα, μου θες να ξέρεις. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Παναγιωτάρου με τη Λιόλιου. Παναγιώταρου. Κάνει τη Φλωρίντα. Μια εβδομάδα που είχε έρθει προς εδώ πέρα, σε έβλεπε λίγο να ξέρει ποιους τα σχολιάζει. Μαρία μου, μία προετοιμασία. Τα Μουτσινά, τον άφησα καραφλό μεν, αλλά χωρίς μουστάκι. Τώρα έχει κάνει το τσιγκελωτό. Ναι, πάει λίγο τώρα, τον είδες. Τώρα τον είδα, ναι. Τώρα στο πλάνο. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Δεν τον έχεις παρακολουθήσει, δηλαδή. Παιδάκι μου, αφού σου λέω θυλάζω όλη μέρα. Γιατί με το στήθος βλέπει τηλεόραση, Μαρία, τι εννοεί θυλάζω. Να πούμε στον Νίκο κάποια πράγματα για το θυλασμό, λογικό να μην τα ξέρει. Α, το πας πολύ σοβαρά. Όχι, εσύ. Να του πω ρε παιδί μου, επειδή ρώτησε αν βλέπουμε το στήθος. Την ώρα που θυλάζω, επειδή είναι μια πολύ προσωπική διαδικασία, ρε παιδί μου, πρώτον. Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Και έτσι, θέλω να είμαι σε επαφή με το μωρό και δεν ούτε ραδιόφωνο έχω, ούτε τηλεόραση, ούτε τίποτα. Ωραία. Τι συγκεντρώνει, το μωρό ξέρει που θα πάει μόνο το άμα το βάλει εδώ, βρήκε. Δεν του λες πριν, δεν το πιλωτάρει. Εκτός κι αν στη Βενεζουέλα που ήτανε, δεν παρακολουθώ. Γενικά όταν είναι το μωρό στο σαλόνι, δεν ανοίγω την τηλεόραση. Νόμιζα έτσι πως θα το έλεγες, ότι δεν θες να μεγαλώσει το μωρό με τη φωνή του Μουτσινά στα αυτιά του, ας πούμε, έτσι, όχι. Και αυτό. Μου είχε λείψει ρε η Μαρία. Και μου είχε λείψει και δεν έρχεται. Και αφού δεν ξέρει ποιος είμαι. Μου είχε πει: εγώ θα στο βαφτίσω. Του λέω: εσύ θα μου βαφτίσει το δικό μου το παιδί όταν καν αποκλείεται. Του λέω: δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, ε? Όχι, όχι. Κοίταξε, πάντως πρέπει να πας. Πού καλή να πάω? Να πας. Να έρθει αυτός. Να έρθει στο σπίτι, να πάρει τα δώρα, τα πολλά, τα ακριβά για το μωρό. Να έρθει να ευχηθεί που δεν έχει στείλει ένα μήνυμα. Το γαϊδούρι δεν έχει στείλει ένα μήνυμα. Δεν λέμε όμως τέτοιου χαρακτηρισμού. Να μου πει να σου ζήσει το μωρό, να μου πει ένα μήνυμα δεν έχει στείλει. Το έχει πει δημόσια. Να έρθει λοιπόν το δημόσιο δεν μετράει. Μου έχει λείψει από την τηλεόραση πάρα πολύ, Μαρία. Νικολάκι μου, να έρθει κάτω από το σπίτι με τα δώρα και θα το σκεφτώ μετά αν θα έρθω. Νίκο, άκου, δεν θα πας καθόλου στο σπίτι. Θα φέρεις εδώ τα ακριβά τα δώρα που θέλει και θα το κάνουμε εδώ πέρα στο πλατό. Και καλά θα είναι έκπληξη, τύπου θα σου έχουμε κλέψει εμείς το θέμα. Μάλλον μα όλα για την τηλεθέαση. Ναι, όλα. Είμαστε πουλημένοι τελείως. Δεν, πω, ντροπή, δεν έχουμε παιδιά. Ιερό και όσιο δεν έχουμε. Είναι αλήθεια αυτό. Εκεί στη Βενεζουέλα καλά περνούσες. Μπράβο! Και λέμε Σμέρνα εσένα, βρε! Άγιος είσαι εσύ! Παιδιά, ο Μουτσινάς είναι μεγαλύτερη Σμέρνα, νομίζω το καταλάβατε από το βλέμμα, το ύφος. Είναι ύπουλη Σμέρνα, τα πετάει από κάτω και μετά... Και νομίζω ότι γενικότερα πρέπει να έχει ενοχληθεί πάρα πολύ που δεν έχει πάει μέχρι τώρα καλεσμένη στην εκπομπή του. Καλά, όταν όμως το δίκιο έχει... Τον πετσόκοψε κανονικότατα. Ένα μήνυμα για το μωρό να σου ζήσει, μαράκι μου, αν όχι τηλέφωνο, έπρεπε να έχει στείλει. Παιδιά, γνωριζόμαστε από το 20 χρόνια. Από την άλλη, να τον δικαιολογήσω, να πω ότι έχει πει καλά λόγια που επέστρεψε η Μαρία στην τηλεόραση, η Μαρία Ηλιάκη. Και έχει πει ότι τόσα χρόνια η Μαρία Ηλιάκη δεν γνωρίζει την τηλεόραση. Να ρωτήσω όμως εγώ κάτι. Κάθε εκπομπή ξέρουμε ότι έχει υπεύθυνο καλεσμένο, σωστά. Ναι. Το γνωστό κλείστη, ο οποίος κλείνει τα ονόματα. Η κλείστρα. Την κλείστρα. Όταν έχεις προσωπικές σχέσεις, ας πούμε για παράδειγμα, με την Πέττη Μαγκύρα, αύριο θα ρωτήσεις να την καλέσει μια εκπομπή. Θα πάρει ο ίδιο τηλέφωνο στην Πέττη και θα πει Πέττη μου. Δεν το κρίνουμε αυτό γιατί ξεκίνησε θέλω τώρα. Θέλω να σου πω, αν έχει προσωπική σχέση όμω και θε έναν άνθρωπο καλεσμένο, δεν θα τον πάρει ο ίδιο. Να την ειρωνεύεσαι τόσο πολύ αυτά για τον θυλασμό, για τη Βενεζουέλα. Λίγο η κομμωδία χάνει το. Είδε που στα έλεγα μέσα στο χαμόγελο λέγονται τα ωραία. Ναι, είναι όλοι. Αλλά και εσύ δεν έβλεπε όμω. Παρήκα η ζωή τη είναι η τακτική δίνω, παίρνω. Δίνει κάτι καλό στην αρχή. Αχ, μου έχει λείψει αγάπη μου πάρα πολύ από τηλεόραση. Θέλω τόσο πολύ να σε βλέπω. Αλλά και εσύ δεν βλέπει. Καλά, τον θες όμως και καλεσμένο. Δίνει το καλό για να δει. Θε να το πάμε λίγο. Θε να το πάμε λίγο. Αφρέ Δημήτρη μου, μου λείψε με ψυχή μου. Πού είσαι χαμένο, σε ξεχάσαμε όλοι. Ναι, και χαμένο. Και εγώ τώρα μην φανταστεί. Να, στο Πακιστάν είχα μείνει 2-3 χρόνια. Αλλά εσύ χαίρομαι που πα τόσο καλά. Φαρμάκι θα δει κανένα. Αλλά κάνει 20 άρια, βρε. Εσύ είσαι
γαϊδούρι, αγάπη μου. Έτσι θα το πάμε.